Καλημέρα σας, κύριε Σαρή. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όχι στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σωστά, καλά κάνετε και με διορθώνετε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να τονίσω την ιδιότητά σας αυτή, ότι γι' αυτό αναφέρθηκα σε αυτό. Εντάξει, Σαρδάμ και Ελάθη γίνονται, με συγχωρείτε. Καλημέρα. Πάμε να δούμε τους λόγους τώρα της επικοινωνίας. Δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω, να ζητήσω ένα σχόλιο από εσάς, επειδή δεν σας έχουμε ακούσει, για τα εκτενόμενα, τις επιστολές που έχετε ανταλλάξει και τις τοποθετήσεις του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι και Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, για την θέση σας εκεί στην Επιτροπή Παιδείας, που όλοι συμφωνούμε ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Για πάμε εκεί, πώς το είδατε εσείς αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε. Μαρία, να μιλάμε στον ελληνικό. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το θέμα πήρε διαστάσεις που ίσως δεν έπρεπε να πάρει. Από την άλλη, υπόθηκαν πράγματα τα οποία πραγματικά πιστεύω ότι άκουσα, δηλαδή, από διάφορες συνεντεύξεις και πιστεύω ότι ρίχνουν το σύνολο χαμηλά. Οπότε θα προσπαθήσουμε σήμερα, θα προτιμούσα να το διατηρήσουμε το επίπεδο στο ύψος του. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτά που άκουσα από συνεντεύξεις στο δικό σας στο σταθμό, περί γκεμπελισμών κτλ. Νομίζω ότι ρίχνουν ακόμα χαμηλότερα το επίπεδο όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω μόνο μία ερώτηση, μία ρητορική ερώτηση σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή, για το πόσο ήταν ή δεν ήταν κατευθυνόμενη η δήλωση του Εμπορικού Συλλόγου. Θέλω να σκεφτούμε όλοι μας ποια θα ήταν η αντίδραση του Εμπορικού Συλλόγου αν η πρόταση να μην συμμετάσχει ο Εμπορικός Σύλλογος στην Επιτροπή Παιδείας, αλλά αντιθέτως να συμμετέχει ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος, ήταν από την πλευρά του Δημάρχου. Ο Εμπορικός Σύλλογος αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο? Αυτό να σκεφτούμε. Η ερώτηση είναι ρητορική. Και τώρα ας μπούμε στα θέματα ουσίας. Ναι, λοιπόν, πάμε να δούμε τις εξελίξεις, τις οποίες είμαι σίγουρη ότι έχετε ενημερωθεί, για το μουσικό γυμνάσιο, την υπόσχεση, την πρόταση που κατέθεσε ο Δήμαρχος στην Υπουργό για την ανέγερση νέου κτηρίου μουσικού γυμνασίου και λυκείου. Και για να μην σας διακόπτω, και την θέση της, ενημερώθηκε η Υπουργός, η οποία δεν γνώριζε το θέμα της χωροθέτησης της σχολής φυσιοθεραπείας στην Ιεράπετρα. Ζήτησε, όπως μας είπε η κυρία Βλάση χθες, ενημέρωση φάκελο, δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν ο φάκελος αυτός είναι διεκδίκησης ή οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου θα ασχοληθούν με το τι έχουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε για τους φοιτητές που θα έρθουν σύμφωνα με την χωροθέτηση που έχει γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, ή θα είναι θύμα πάλι πολιτικής αντιπαλότητας όλο αυτό. Για να το δούμε. Δεν θέλω να σας διακόπτω. Ακούμε τις θέσεις σας. Αυτό το πολύ μεγάλα, τα μεγάλα ζητήματα παιδείας, που εννοείται ότι έχετε και τον πρώτο λόγο τώρα και ρόλο από τη νέα θέση που έχετε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ενημερώθηκα από ένα κείμενο στη σελίδα του σταθμού σας, που δεν ξέρω, το στείλε ο κύριος Δήμαρχος έπειτα από συνεννόηση με τον κύριο Δήμαρχο. Η πληροφορία το δελτίο τύπου του Δήμου, λέτε. Το δελτίο τύπου του Δήμου με τα αποτελέσματα της συνάντησης. Και το δελτίο τύπου, για το. Ναι, που γράφει ο Δήμαρχος. Ναι. Ωραία. Ενημερώθηκα λοιπόν από αυτό το δελτίο τύπου, στο οποίο δεν υπάρχει πολλή λεπτομέρεια. Και δυστυχώς ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Πρέπει να μας ενημερώσει ο Δήμαρχος, και ελπίζω ότι θα το κάνει ο άνθρωπος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Η υπόσχεση για το κτίριο, για το μουσικό γυμνάσιο και μουσικό λύκειο, είναι προφανώς πολύ θετική. Παραμένει όμως μια υπόσχεση, και είμαι λιγάκι καχύποπτος όσον αφορά τις υποσχέσεις των πολιτικών, διότι έχουμε δει πολλές στο παρελθόν οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Πρέπει να πιέσουμε αυτή η υπόσχεση να γίνει πραγματικότητα, να δημιουργηθεί δηλαδή. Μισό λεπτό, Παναγιώτη μου. Ποια υπόσχεση? Είναι μια πρόταση του Δημάρχου και ο Υπουργός είπε: OK, θα το δούμε. Άρα υποσχέθηκε. Τι είπα να πει, υποσχέθηκε? Εντάξει, το πήρες γραπτό αυτό? Γιατί με τα λόγια χτίζω ανώ και κατόγια. Δεν ξέρουμε τι είχε ο Δήμαρχος στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλω να δω. Γι' αυτό σας είπα, να δούμε.
Θα σας ενημερώσει και στο σώμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Είναι τουλάχιστον μια υπόσχεση, έστω και προφορική, αν είναι αυτή, είναι μια υπόσχεση. Νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει γίνει, έχει ενημερωθεί ο κόσμος της τοπικής κοινωνίας, αν η Υπουργός δεν είχε πει κάτι τέτοιο, δεν ήταν αλήθεια, θα αντιδρούσε το Υπουργείο, προφανώς. Τώρα το μεγαλύτερο για μένα θέμα, διότι το Μουσικό Γυμνάσιο ελπίζω και έχω την πεποίθηση ότι καλώς ή κακώς του χρόνου θα λειτουργήσει. Υπάρχει ή δεν υπάρχει το καινούριο κτίριο, μπορεί να λειτουργήσει αυτό που το υπάρχουν κτίριο. Το πρόβλημα με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι λιγάκι πολύπλοκο. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Η Υπουργός ενημέρωσε το κλιμάκιο που πήγε στην Αθήνα, τους είπε ότι δεν γνωρίζει το θέμα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, διότι ο φάκελος, το ΦΕΚ το οποίο δημιουργεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, είναι αυτό, το προεδρικό διάταγμα, είναι αυτό και το οποίο χωροθετεί στην Ιερά Πέτρα το τμήμα φυσιοθεραπείας. Κοιτάξτε λοιπόν τι έγινε τους προηγούμενους μήνες στο Υπουργείο Παιδείας, επειδή έχω ενημέρωση γι' αυτό. Η μετατροπή του ΤΕΙ Κρήτης σε Μεσογειακό Πανεπιστήμιο εξετάστηκε ενδελεχώς από το Υπουργείο Παιδείας για να δουν αν όντως θα κρατήσουν τη μετατροπή αυτή ή θα ξαναγίνει ΤΕΙ Κρήτης. Και μέσα από αυτή την εξέταση του φακέλου, η οποία σας λέω έγινε ενδελεχής εξέταση, ακυρώθηκαν κάποια προγράμματα τα οποία είχαν διετή προγράμματα σπουδών, τα οποία είχαν επίσης εγκριθεί στην φάση εκείνη. Άρα έχουν γνώση για το τι λέει το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα. Μάλιστα, πολύ σωστή παρατήρηση. Είχε χωροθετηθεί αυτό το διετούς, νομίζω είχε να κάνει με γεωπονία και θερμοκήπια, αν το θυμάμαι καλά τον τίτλο, δεν ξέρω. Ακριβώς, με το ίδιο. Με έτσι, το ίδιο αυτό λοιπόν διάταγμα. Καταργήθηκε το διετούς φοιτησής. Άρα σημαίνει το Υπουργείο, το έχει δει, γνωρίζει το περιεχόμενο του συγκεκριμένου προεδρικού διατάγματος. Οπότε με ξενίζει λίγο, με φοβίζει λίγο το γεγονός ότι ο Υπουργός λέει «Αχ, δεν ήξερα, δεν γνωρίζω για το τμήμα της Ιερά Πέτρας». Ένα αυτό. Δεύτερον, άκουσα για την προετοιμασία ενός φακέλου. Θέλω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά τα πολλά πράγματα μπορεί να σημαίνει είναι η ξαναδιεκδίκηση του τμήματος. Μα το τμήμα έχει ήδη χωροθετηθεί στην Ιερά Πέτρα με προεδρικό διάταγμα. Δεν το διεκδικούμε. Το έχουμε το τμήμα. Αυτό που έπρεπε να έχουν κάνει οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο Υπουργείο είναι να έχουν το προεδρικό διάταγμα στα χέρια τους. Ορίστε, να τη χωροθέτηση. Υπάρχει ΦΕΚ. Δεν διεκδικούμε εκ νέου την δυνατότητα να έχουμε ένα τμήμα στην Ιερά Πέτρα. Το έχουμε το τμήμα στην Ιερά Πέτρα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Μάλιστα. Δεν κάνουμε βήματα πίσω. Σωστά. Η ανακοίνωση του Δημάρχου κύριε Σαρή αναφέρει ότι θα φτιαχτεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, προσπαθώ τώρα να βρω και το ακριβώς τι λέει για να σας το μεταφέρω και το έχετε διαβάσει, όσον αφορά το τμήμα φυσικοθεραπείας στο Δήμο Ιερά Πέτρας, οι υπηρεσίες του Δήμου τις επόμενες μέρες θα συγκεντρώσουν και θα παρέχουν στην Υπουργό Παιδείας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αναφέρει χαρακτηριστικά ακριβώς το δελτίο τύπου του Δήμου για την πλήρη ενημέρωσή της, ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε για την άμεση έναρξη λειτουργίας του τμήματος φυσικοθεραπείας. Αυτό έχει πολλές ερμηνείες, καταλαβαίνω, και αυτό λέτε κι εσείς. Τι σημαίνει, δηλαδή, αυτό που είπε η κυρία Βλάση, φέρτε μου φάκελο ξανά. Σημαίνει διεκδικούμε ξανά τη χωροθέτηση. Σημαίνει, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και σε ποιον πρέπει, κύριε Σαρή, να στέλνουμε αυτούς τους φακέλους. Δηλαδή, το Υπουργείο, αφού υπάρχει το αυτοδιοίκητο στα πανεπιστήμια, τι δουλειά έχει. Για πάμε να το δούμε και αυτό. Εκεί θα κατέληγα. Το ΤΕΙ Κρήτης έχει γίνει πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή. Τα πανεπιστήμια έχουν αυτοδιοίκητο. Ό,τι και αν αποφασίσει μια κυβέρνηση, μα ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει,
Αν το πανεπιστήμιο πει ότι εγώ αυτό το τμήμα δεν μπορώ να το στηρίξω, δεν το θέλω, ή το τμήμα στο μουσικών και ακουστικών σπουδών στο Ρέθινο, για παράδειγμα. Παράδειγμα φέρνω τώρα, έτσι. Δεν το θέλω και δεν μπορώ να το στηρίξω, δεν θα γίνει. Mm-hmm. Τα πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο. Mm-hmm. Η σύγκλητος είναι το ίστατο όργανο που παίρνει αποφάσεις μέσα στα πανεπιστήμια. Αν η σύγκλητος πει όχι, ό,τι και να πει το Υπουργείο είναι λόγια στον αέρα. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, επειδή και η σύγκλητος δέχεται πιέσεις πολιτικές, mm-hmm. οι οποίες πολλές φορές έχουν αποτέλεσμα. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι καθαρά πολιτικά θέματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το Υπουργείο πει, κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε το τμήμα αυτό να το φτιάξετε και εμείς θα σας στηρίξουμε mm-hmm. ως Υπουργείο, θα το στηρίξουμε το Πανεπιστήμιο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες αυτού του νέου τμήματος, τότε ναι, πραγματικά υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει. Ναι. Τώρα θέλω να ρωτήσω προσωπικά τον κύριο Σαρή αν είναι αισιόδοξος με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ότι θα ξεκινήσει, θα μπει στο μηχανογραφικό από φέτος, που σημαίνει σε 5-6 μήνες θα πρέπει... Αυτό, αυτό είναι αδύνατο. Δηλαδή, αδύνατο το βλέπετε εσείς αυτό. Για φέτος, καταρχάς υπάρχει... Αυτή είναι η διεκδίκηση και η τοποθέτηση και η άποψη της προηγούμενης κυβέρνησης ότι θα μπαινε στο μηχανογραφικό του 20. Ναι, θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες από τη μέρα που δημοσιοποιήθηκε το προεδρικό διάταγμα. Μάλιστα. Και οι διαδικασίες είναι οι βασικότεροι από όλες. Mm-hmm. Μιλάω με τους ανθρώπους του Ελληνικού Ψηφιακού Πανεπιστημίου, γιατί συνεργάζομαι ως Πανεπιστήμιο Κρήτης και είτε συνεργαζόμαστε σε πολλά προγράμματα. Και πάντοτε όταν βρίσκομαι εκεί, επειδή έχω την ευκαιρία να μιλώ μαζί τους, μιλώ για το τμήμα της Ιεράπετρας. Mm-hmm. Δεν βρίσκεται καν στην πίσω μεριά του μυαλού τους. Δεν το συζητούν οι ίδιοι. Εγώ το φέρνω στο τραπέζι συνεχώς. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, το πρώτο πράγμα που με ρωτούν όλοι, κτίριο έχετε. Μάλιστα. Αυτό που έχουμε τώρα του ΑΕΔ, το κτίριο. Δεν το έχουμε, το έχει ο ΑΕΔ. Το έχει ο ΑΕΔ. Είχαμε ζητήσει, να θυμίσω και στους ακροατές μας, πριν λίγο καιρό, ο κ. Καλατζάκης, ο δήμαρχός μας, το είχε ζητήσει, να μεταφερθεί το κτίριο του ΟΑΕΔ να είναι στην κυριότητα του Δήμου, να το πάρει ο Δήμος πάνω το κτίριο. Όμως δεν το έχουμε κυνηγήσει αυτό, άρα δεν το έχουμε πάρει. Δεν νομίζω, ίσως να μην έχω ενημερωθεί σωστά, αλλά δεν νομίζω ότι το κτίριο ανήκει στο Δήμο. Όχι, δεν αυτό λέω, ότι το διεκδικούσαμε να το έχουμε ως κτίριο, να το έχει ο Δήμος, ρε παιδί μου, πώς το λένε, να έχει τη χρήση του ο Δήμος, όπως είχε γίνει, ας πούμε, με τα κτίρια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, που φιλοξενεί το κοινωνικό παντοπολείο από κάτω, βόλευσε τις δράσεις του Δήμου. Το ίδιο πράγμα, λέω ως παράδειγμα τώρα. Μαρία, μην κοιτάξει να δεις, υπάρχει ένα θέμα. Ακόμα και εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι λογικά. Τα πανεπιστήμια δεν φιλοξενούνται. Έχουν τις δικές τους εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Δηλαδή, αν ο Δήμος το πάρει αυτό το κτίριο, πρέπει να το παραχωρήσει στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν τα γνωρίζουμε όλα. Άρα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, συγγνώμη, σε διακόπτω. Όχι, ήθελα να ρωτήσω. Στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Τα κτίρια αυτά του ανήκουν. Είναι ιδιοκτησία του. Όπως είναι και στη Σιτία, ας πούμε, όπως είναι και στο Πανεπιστήμιο. Όπως αντίστοιχα το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει κτίρια στα Χανιά, στο Ρέθινο, στον Άγιο Νικόλαο, στο Σιτία, στο Ηράκλειο. Είναι δικά του, είναι στην ιδιοκτησία του. Εκεί που γίνονται τα μαθήματα, εκεί που γίνεται η έρευνα, είναι κτίρια που του ανήκουν. Μπορεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα να φιλοξενηθεί, αλλά δεν θα φτιάξει μια σχολή η οποία ΕΣΑΗ θα φιλοξενείται σε κτίρια, σε υποδομές άλλου θεσμού. Ναι. Οπότε εδώ θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή έχει πολλή δουλειά να γίνει και ας πούμε τα κτίρια να μεταφερθούν στην κυριότητα του Πανεπιστημίου προκειμένου και ο Δήμος να βοηθήσει, κάπως έτσι το βλέπω. Τέλος πάντων, θα το δείτε εσείς. Ο Δήμος πρέπει να πιέσει, πιστεύω η προσωπική μου άποψη. Πρέπει να πιέσει ο Δήμος ώστε τον ΟΑΕΔ ώστε να παραχωρηθεί το κτίριο. Το κτίριο είναι καλό. Mm-hmm. Το κτίριο μπορεί να στεγάσει τη συγκεκριμένη σχολή. Mm-hmm. Οι ανάγκες της σχολής αυτής μπορούν
να καλυφθούν από το συγκεκριμένο κτίριο. Mm-hmm. Πρέπει να πιέσει λοιπόν τον ΟΑΕΔ να έρθει το κτίριο στην κατοχή του Δήμου και μετά με διαπραγματεύσεις με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ο Δήμος είτε να το παραχωρήσει είτε να υπογράψει ένα memorandum, πώς, mm-hmm. πώς θα το πούμε, mm-hmm. να υπογράψει την παραχώρηση της χρήσης για πάρα πολλά χρόνια, mm-hmm. ώστε να δεχτεί το Πανεπιστήμιο να το χρησιμοποιήσει mm-hmm. ή ακόμα και να το παραχωρήσει το Πανεπιστήμιο. Να. Μάλιστα. Ωραία. Ο ρόλος τώρα εδώ, Παναγιώτη μου, της Επιτροπής Παιδείας, ποιος θα μπορούσε να είναι, πέρα δηλαδή από την πολιτική γραμμή του Δημάρχου, η Επιτροπή Παιδείας που έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν έχει εισηγητικό χαρακτήρα, δεν έχει αποφασίσει. Τι θα κάνει. Είναι γνωμοδοτικό ρόλο. Ναι, σωστά. Δεν αποφασίζει. Να παίρνει αποφάσεις. Ακριβώς τι μπορεί να κάνει λοιπόν αυτό το όργανο τώρα που ηγείστε, προκειμένου να γίνουν πράξη όλα αυτά που έχουν υποθεί αυτές τις μέρες και να μην μείνουν στο επικοινωνιακό κομμάτι. Πώς μπορεί να βοηθήσει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, επειδή προφανώς κανείς μας δεν είναι παντογνώστης, ούτε mm-hmm. ο Δήμαρχος μπορεί να είναι γνώστης όλων των θεμάτων, όλων των τομέων, επειδή στο κομμάτι τουλάχιστον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχω λιγάκι εμπειρία παραπάνω, θα μπορούσα μέσω με τη βοήθεια των συναδέλφων από την Επιτροπή mm-hmm. Παιδείας να βάλουμε κάτω τα βήματα, να συντάξουμε ένα κείμενο που να δείχνει τι βήματα πρέπει να γίνουν mm-hmm. και να δώσουμε μια κατευθυντήρια στο Δήμαρχο για το πώς πρέπει να κινηθεί mm-hmm. και ποια θα πρέπει να είναι και στο Δημοτικό Συμβούλιο φυσικά. Mm-hmm. Γιατί ο Δήμαρχος, μην ξεχνάμε, γιατί πολλοί από εμάς το ξεχνούν, mm-hmm. ο Δήμαρχος δεν είναι ηγεμόνας, είναι ο εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Ο επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα ο Δήμαρχος κάνει ό,τι του πει το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα εμείς γνωμοδοτούμε και λέμε την άποψή μας για το τι πρέπει να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να. Και το Δημοτικό Συμβούλιο δίνει εντολή στο Δήμαρχο mm-hmm. ουσιαστικά mm-hmm. για το ποια θα πρέπει να είναι τα βήματά του παρακάτω. Mm-hmm. Μάλιστα. Συγχωρέστε με για τη φωνή μου, είμαι λιγάκι βραχνιασμένος. Μια χαρά ακούγεσαι, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, οπότε θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει λοιπόν από την προηγούμενη χρονιά, από τότε που χωροθετήθηκε, από τη μέρα που χωροθετήθηκε, που δημοσιεύτηκε το προεδρικό διάταγμα. Ωραία. Θα έπρεπε... Να σας πω κάτι βασικό. Ναι. Ένα προεδρικό διάταγμα mm-hmm. πάβει να ισχύει mm-hmm. μόνο mm-hmm. όταν ένα άλλο προεδρικό διάταγμα το αναιρέσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλω να πω, στην Ιερά Πέτρα υπήρχε ένα προηγούμενο διάταγμα mm-hmm. που μας έφερνε μια σχολή τεχνολογίας τροφίμων. Mm-hmm. Αυτό το διάταγμα και το ΦΕΚ ίσχυε mm-hmm. μέχρι τη στιγμή που βγήκε το καινούριο και μετέφερε αυτή τη σχολή στο Ηράκλειο και έφερε μια άλλη σχολή στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Άρα αυτό το πράγμα είναι ενισχύει. Ισχύει. Δεν μπορεί να πει κανένας υπουργός mm-hmm. ότι δεν ισχύει. Για να μην ισχύει, πρέπει να βγάλουν προεδρικό διάταγμα που να το αναιρεί. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μην ξεκινήσουμε ξανά διεκδικήσεις, γιατί την έχουμε τη σχολή. Ναι. Άρα αυτό τώρα, τι δουλειά μπορεί να έχει ο Υπουργός, προσπαθώ τώρα να καταλάβω και εγώ, να ζητήσει ενημέρωση και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου θα φτιάξουν φάκελο, αυτό λέει το δελτίο τύπου, να το στείλουν στην Υπουργό. Τι δουλειά έχει ο Υπουργός με το τεχνικό κομμάτι. Ίσως δεν έχουμε καταλάβει σωστά. Mm. Μεταφέρω το ΑΡ, το δελτίο τύπου ίσως του Δήμου. Έχουμε καταλάβει σωστά, δεν έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και ελπίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει σωστά. Ίσως η γυναίκα να απέτησε να δει το προεδρικό διάταγμα που χωροθετεί το συγκεκριμένο τμήμα στην Ιερά Πέτρα. Οπότε κύριε Σαρή, εσείς μπορείτε να εννοείτε ότι είναι και εκτός από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου που θα συντάξει τα κτηριακά, τι έχουμε, τι δεν έχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, είναι και το άλλο ζήτημα εδώ που θα πρέπει να φτιάξουμε ένα φάκελο με τα επιχειρήματά μας, τα προτερήματά μας, το πόσο όμορφοι, έξυπνοι είμαστε και όλα αυτά, να τα πάμε στην κυρία Κεραμέως. Αυτό το κάνεις όταν διεκδικείς κάτι. Ναι. Μα ούτε και εγώ το καταλαβαίνω, γι' αυτό προσπαθώ να το καταλάβω. Άλματα λογικής αυτά τα πράγματα. Είναι άλματα στη λογική αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να γυρίζουμε δύο βήματα πίσω και ξεκινάμε ξανά. Άρα κακώς δέχτηκαν, οι δικοί μας. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω αν είναι κακός ή καλός, γιατί δεν ξέρω τι δέχτηκαν. Ναι.
μπορώ να καταλάβω από το δελτίο τύπου που διάβασα τι είναι αυτό το οποίο θα ετοιμάσει ο Δήμος. Μα δεν απαντάει και ο Δήμος στα τηλέφωνα, δεν μπορούμε να τον βρούμε για να μας πει πέντε πράγματα. Τότε ο Δήμαρχος είναι πολύ άσχολος τώρα μέσα στην ημέρα. Είναι... Φαντάζομαι ότι θα έχει κάποιον αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τέλος πάντων, έχουμε κάνει επανειλημμένα προσπάθεια να μιλήσουμε μαζί του για να διευκρινίσει αυτά όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί και πόσο εύκολα άλλαξε. Δηλαδή, από τη μία μας έλεγε να σταματήσουν τα παιχνιδάκια τα πολιτικά στην πλάτη του, ουσιαστικά και από τα δύο κόμματα, ουσιαστικά στοχοποιούσε και τον κύριο Πλακιωτάκη, εχθές τον ευχαριστούσε και θέλω να δούμε τι ευχαριστεί ακριβώς. Δηλαδή, τι πήρε και ευχαριστεί. Αυτό... Ευχαριστεί για την υπόθεση. Ναι. Μα πώς τα λόγια, τι πήραμε από εκεί τώρα, δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω, ρητορικές είναι οι ερωτήσεις μου. Τι πήραμε από την Υπουργό χθες και γυρίσαμε και το πανηγυρίζουμε και το τουμπάρουμε το θέμα εκεί που λέγαμε η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και λοιπά και λοιπά και τώρα το αλλάζουμε. Δηλαδή αυτά είναι ερωτήματα που θα πρέπει να μας απαντήσει ο Δήμαρχος κάποια στιγμή. Και στο ραδιόφωνο, όχι σε μένα, στον κόσμο που ακούει, στους πολίτες αυτής της πόλης χρειάζονται ερωτήσεις, διευκρινήσεις. Και γι' αυτό έτσι θα πρέπει, πρέπει να ενημερώσει και φαντάζομαι θα το κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Mm-hmm. Ωραία. Οπότε δεν ξέρω πότε είναι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, θα είναι να ρωτήσετε. Mm-hmm. Θα είναι πολύ σύντομα και να πάρει τις απαντήσεις. Έχουμε αποφασίσει να έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του Συλλόγου Φίλων Ατόμων Τρίτης Ηλικίας. Ναι, και, μονοθεματικό εννοείται. Ναι, θα είναι. Για το γυροκομείο μονοθεματικό. Για το γυροκομείο, ναι. Και οπότε φαντάζομαι εκεί να αδράξει την ευκαιρία ο Δήμαρχος και να μας κάνει μια ολιγόλεπτη ενημέρωση ή μεγαλύτερη για το τι συνέβη, ναι, και το τι είπαν στην Αθήνα και εκεί θα θέσουμε και τους προβληματισμούς αυτούς που σας λέω αυτή τη στιγμή, ότι θα πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί και να μην κάνουμε βήματα πίσω, μην μας οδηγήσουν ξανά την αρχή στη διεκδίκηση του τμήματος. Μάλιστα. Γιατί αυτό θα είναι φάουλ. Μάλιστα, εννοείται αυτό θα το έχουμε πρώτο στην ατζέντα μας, γιατί είναι κρίμα να έχει χωροθετηθεί σχολή, να υπάρχει αυτό το σκεπτικό από την προηγούμενη κυβέρνηση που μας αρέσει και μας βόλευε, να το πω και αλλιώς, με το ΤΕΦΑ στον Αγιο Νικόλαο, εδώ φυσικοθεραπείας, ιδιωτολογία στη Σιτία και κάνει ένα πολύ ωραίο τέλος πάντων συνδυασμό. Αυτό νομίζω θα πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί το έχω ξαναπεί και άλλες φορές ότι δεν ξέραμε αν τα θέλαμε τις προηγούμενες φορές, δηλαδή το προηγούμενο διάστημα. Τη μια ζητούσαμε καλλιτεχνική σχολή καλών τεχνών. Ο κ. Πετράς το ζητούσε, το είχε βάλει στο τραπέζι. Μετά ζητούσαμε το τμήμα διαφήμισης που είχαμε να ξανανοίξει. Μετά ζητούσαμε, τέλος πάντων, δεν ξέραμε και εμείς δεν θέλαμε, αυτό είναι το θέμα. Οπότε πρέπει να καταλήξουμε στο τι θέλουμε. Θέλουμε αυτό το πράγμα που έχει, αυτό που έχει χωροθετηθεί, να το πάρουμε και να το αναπτύξουμε, Μαρία, και να δούμε και κάτι άλλο. Θέλουμε. Τι θέλουμε, αυτό. Η ερώτηση τώρα που κάνεις πηγαίνει πάλι ένα βήμα πίσω. Τι πάει να πει αν το θέλουμε? Το έχουμε. Παναγιώτη μου, εγώ δεν είχα καταλάβει ποιος το ήθελε και ποιος δεν το ήθελε, πραγματικά. Αλλά είτε το θέλαμε είτε όχι, το έχουμε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό. Ωραία, οπότε πάρτο και προχώρα. Ακριβώς. Ωραία. Το έχουμε. Mm-hmm. Μην ξαναρχίσουμε να διεκδικούμε πράγματα που έχουμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Για το μονοθεματικό, τώρα μας έδωσες μια είδηση για το γυροκομείο. Έχει οριστεί η ημερομηνία, πότε θα γίνει? Θα γίνει την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει συνάντηση των επικεφαλής των παρατάξεων με τον Δήμαρχο. Mm-hmm. Και μετά θα δούμε. Ναι, με τους συμβούλους του Δημάρχου για να δούνε τι μπορεί να γίνει και θα οριστεί αμέσως μετά τη συνάντηση πότε θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα πάλι που το έχουμε από εδώ έτσι, προσεγγίσει το προηγούμενο διάστημα με πολύ σεβασμό και αγάπη για την τρίτη ηλικία. Κύριε Σαρή, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε. Δεν αναφορικά δηλαδή με το θέμα... Θέλω να πω ότι ο κόσμος, θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι καταρχάς δεν έχει οριστεί ακόμα η Επιτροπή Παιδείας. Mm-hmm. Περιμένουμε την απάντηση από την αποκεντρωμένη ότι όντως οι διαδικασίες έγιναν σωστά και ορίζεται ο πρόεδρος. Mm-hmm. Πρέπει μετά οι φορείς να στείλουν εκπροσώπους, να δούμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι, να συνεδριάσουμε, να γνωριστούμε μεταξύ μας.
να θέσουμε τα προβλήματα και να τα οργανώσουμε λίγο, να βάλουμε προτεραιότητες δηλαδή. Ξέρετε, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Για παράδειγμα, ενημερώθηκα πολύ πρόσφατα, που δεν το ήξερα, ότι υπάρχουν σχολεία, όπως για παράδειγμα ένα σχολείο στο Μακρύ Γιαλότα, στο οποίο τα παιδιά κάνουν μαθήματα μέσα σε κοντέινερς. Και ενώ υπήρξε υπόσχεση από πλευράς Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία κτηρίου εδώ και ένα χρόνο περίπου, ίσως λίγο λιγότερο, δεν έχει γίνει κάτι. Οπότε θα πρέπει να πιέσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν διάφορα θέματα στο τραπέζι που πρέπει να συζητηθούν. Δυστυχώς, όπως είπαμε προηγουμένως, ο ρόλος της Επιτροπής Παιδείας είναι καθαρά γνωμονοδοτικό. Λέμε την άποψή μας και φέρνουμε θέματα στο τραπέζι προς συζήτηση. Αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις ουσιαστικά είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας Ιεράπετρας στο Δήμο, το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτοί λαμβάνουν τις αποφάσεις για το πώς θα δοθούν λύσεις σε προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Πιστεύω να οι προτάσεις μας να εισακουστούν, γιατί είναι λογικό. Πρέπει να κινηθούμε όλοι μαζί σαν μια αγροθιά. Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει να δημιουργηθεί το πανεπιστημιακό τμήμα στην πόλη μας? Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν ήθελε χθες να ανοίξει το μουσικό γυμνάσιο, ας πούμε? Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα σε χώρους οι οποίοι είναι άρτια εξοπλισμένοι και όπως πρέπει να είναι? Ωραία, θα τα βάλουμε στο τραπέζι όλα αυτά, γιατί υπάρχουν προβλήματα, αρκετά προβλήματα που χρήζουν διευθέτησης στα υπάρχοντα κτίρια των σχολείων. Δηλαδή, κτηριακά έχουμε ανάγκες, όπως στο Τρίτο, που πριν από μια εβδομάδα μας έλεγε ο κ. Μπερμπράκης ότι πέφτουν οι σοβάδες από το σχολείο. Δηλαδή, πολύ σημαντικό πρόβλημα. Χρήζουν, έτσι, και γιατί αυτοί οι σοβάδες, ας πούμε, τώρα δεν φτιάχτηκαν τον Ιούλιο-Αύγουστο που είναι κλειστά τα σχολιά? Θέλω να ρωτήσω, αλλά τέλος πάντων δεν είναι του παρόντος. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μου να σας απαντήσω, αλλά κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές υπάρχει και, ωραία, να μην τα δαιμονοποιούμε όλα. Πολλές φορές δεν ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος στην κατάλληλη στιγμή. Οπότε μπορεί να πέρασε ολόκληρο το καλοκαίρι χωρίς ενημέρωση. Λέω, υποψιάζομαι, δεν ξέρω. Εικασίες έχουμε με αυτή τη στιγμή. Και να ενημερώθηκαν τελευταία στιγμή, γι' αυτό να μην έγιναν οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν στο καλοκαίρι. Δεν γνωρίζω όμως το θέμα για να σας απαντήσω με σιγουριά. Μάλιστα, θα τα δούμε. Έτσι κι αλλιώς είναι πρώτη προτεραιότητα τα παιδιά μας, έτσι πάντα, σε όλους, στους γονείς, αλλά και σε μια κοινωνία, έτσι θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον. Παναγιώτη Σαρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο και θα τα ξαναπούμε παρακολουθώντας όλα αυτά και αφού ζητήσουμε και διευκρινήσεις από το Δήμαρχο να μας πει τι εννοεί ο ποιητής αυτό και εκείνο και το άλλο, όσον αφορά την σχολή φυσιοθεραπείας και όσον αφορά και το μουσικό γυμνάσιο και λύκειο, που σωστά το ζητάμε, αλλά με τι προσόντα? Ας λειτουργήσει τώρα το μουσικό γυμνάσιο, ξέρω εγώ, από φέτος. Θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει, να πάρει σιγά σιγά τα, γιατί θέλει και ένα χρόνο να καθιερωθεί, αλλά να λειτουργεί. Και ας φτιάξεις και το κτίριο του μουσικού λυκείου μετά. Δηλαδή, το κτίριο, αυτό που ονομάζεις κτίριο, Μαρία, υπάρχουν διάφορα ερωτήματα εδώ. Ωραία. Εγώ, ας πούμε, ότι ο Υπουργός έχει όλες τις καλές προθέσεις να το προχωρήσει αυτό το θέμα. Υπάρχει χώρος, έχουν γίνει απαλωτριώσεις, υπάρχει κόπεδο του Δήμου? Ναι, μα είναι ερωτήματα. Χρειάζεται ο Δήμος να αγοράσει κόπεδο, να βρει χώρο δηλαδή. Υπάρχουν ερωτήματα τα οποία μπορεί να πάνε πολύ πίσω την όλη διαδικασία. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτές είναι ενέργειες που χρειάζεται χρόνο για να γίνουν. Αν για παράδειγμα δεν υπάρχει χώρος να χτιστεί, να χωροθετηθεί αυτό το γυμνάσιο και το λύκειο, θα πρέπει να γίνουν αγορές οικοπαίδων, πράγματα τα οποία είναι χρονοπόρα. Να. Πολλές απορίες έχουμε. Ελπίζω να λυθούν με μια επαφή με το Δήμαρχο, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να σας ενημερώσει εσάς, που έτσι είναι το σωστό, και εμάς, εν πάση περιπτώσει, μέσω του τύπου να ενημερώσει τον κόσμο για όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Την καλημέρα μας εκεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στο βροχερό Ηράκλειο. Α, αλήθεια? Ναι. Από χθες έκανε μια καλή βροχή και σήμερα κοιμάται πάλι. Μάλιστα. Εμείς εδώ είμαστε ηλιόλουστοι, όπως ξέρεις. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.